Ο Πρωθυπουργός υπερήφανος μας ανακοίνωσε ότι ηγείται κράτους που πατάει η στέρεα και ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ελληνών πολιτών. Με την εξαίρεση βέβαια ότι αυτές τις προσδοκίες μάλλον δεν πρέπει να αφορούν το στοιχειώδες δικαίωμα των Ελληνών πολιτών της προσδοκίας ενός ασθενοφόρου. Πριν από ένα μήνα μια νεαρή μητέρα και το τελειόμενο μωρό της πέθαναν στη Νέα Μάκρη περιμένοντας επί ώρες την άφηξη του ασθενοφόρου. Αυτό είναι ένα ακόμη περιστατικό σε μια σωρία περιστατικών με τη διαφορά ότι εδώ η αιτιολογική σχέση της τραγικής κατάληξης και της άδικης συμπεριφοράς μιας δημόσιας υπηρεσίας είναι εξακριβωμένη. Έχει διαπιστωθεί δηλαδή ότι υπήρχε ασθενοφόρο με γιατρό, μη αποσχολούμενο σε άλλο περιστατικό, ακίνητο στη γειτονική περιοχή της Αρτέμιδας, το οποίο βεβαίως ουδέποτε έφτασε η εντολή, παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις των οικείων της Θανούσης. Κύριε Υπουργέ, αυτό από μόνο το περιστατικό, ανεξαρτήτως όλων των άλλων που καθημερινά συμβαίνουν, προχθές ένας 52χρονος γιατρός πέθανε στο Περιστέρι, μια νεαρή γυναίκα στη Λέσβο. Τα χαλασμένα ασθενοφόρα που μήνες περιμένουν στα συνεργεία και την πραγματικά πολύ σημαντική μείωση και του αριθμού των πληρωμάτων, αλλά και των ασθενοφόρων που βρίσκονται στον δρόμο, θα ήταν από μόνο το αρκετό. Και εγώ σας έκανα προηγουμένως να μας λέτε με μια αβάσταχτη ελαφρότητα για ελικόπτερα ευέλικτα ελβετικά ή για προσλήψεις ή για αποσπάσεις οδηγών απορριμματοφόρων. Και δεν σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, να λέτε απολύτως τίποτα, έστω και για τα μάτια, για την παραμικρή ανάληψη ευθύνης. Ξέρετε, ξεπερνώ τις προφανείς πολιτικές ευθύνες που έχουν σχέση με την υποστελέχωση και βεβαίως με την κατάσταση των ασθενοφόρων της δωρεάς, ούκο λίγων στον αριθμό. Και σας ρωτώ αν ερευνήσατε, αν δώσατε εντολή να διερευνηθεί αυτό το περιστατικό, του ποιος έδωσε τη θανατηφόρα εντολή, ποιος είναι αυτός ο οποίος βρίσκονταν στο συγκεκριμένο πόστο, με ποια προσόντα βρίσκονταν εκεί και, εν πάση περιπτώσει, ποιος τον διόρισε στη συγκεκριμένη θέση και ποιος τον καλύπτει εδώ τον τελευταίο μήνα. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε επίσης ότι η πραγματικότητα, η πραγματική διοίκηση, το ΕΟΚΑΒ δηλαδή, διοικείται από μια σκληρή ομάδα της ΔΑΚΕ, δηλαδή πρόκειται για μια καινούργια περίπτωση άριστου κύριε Βασίλη των Τεμπών, με έναν παρακρατικό κομματικό μηχανισμό πίσω του που μετακινεί, μετατάσσει, μεταθέτει σε συγκεκριμένα γραφεία ή, αν θέλετε, και διαχειρίζεται και αυτές τις θέσεις ευθύνης ανάλογα με το βαθμό της συμβολής καθενός στις ανάγκες της παράταξης. Και ότι υπάρχει και ένας επίσης διακοσμητικός διοικητής που βρίσκεται σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση από το 2004, αποδεικνύοντας ότι είναι παντός καιρού, ο οποίος δεν βγαίνει ούτε καν να μιλήσει για τα έργα και τις ημέρες του, και ότι αυτός ο άνθρωπος στέλνει να μιλήσουν για αυτόν δίθεν ανεξάρτητοι συνδικαλιστές, οι οποίοι έχουν βεβαίως ωφεληθεί στο ατομικό επίπεδο, λοιπόν, οι οποίοι τον εκπροσωπούν. Κύριε Χρυσοκοίδη, είστε πολύ έμπειρος και διοικητικά και πολιτικά και είστε επίσης εξασκηθείς σε πολύ πιο αδιαφανείς μηχανισμούς από αυτούς τους οποίους εγώ σας ανέφερα. Και ξέρετε ότι δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας και ξέρετε επίσης ότι ξέρω ότι γνωρίζετε πολλές ακόμη λεπτομέρειες από αυτές που σας είπα. Όπως επίσης ότι υπάρχει μια διαφανής λειτουργία, ένα μεγάλο θέμα διαφανούς λειτουργίας και ότι υπάρχει επίσης μια διοίκηση στο ΕΚΑΒ η οποία παρίσταται και χαιρετίζει. Και σας ρωτώ ευθαρσώς, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν διώξατε ούτε καν το διοικητή. Και επίσης, εγώ σκέφτομαι ότι αυτό είτε οφείλεται σε κάποια δρομολογημένα deals διάσωσής του, είτε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν περνάει υπό το χέρι σας το να τον απολύσετε. Και επίσης, επειδή έχετε και νομικές γνώσεις, εγώ στη θέση σας θα ανησυχούσα σφόδρα, αναλογιζόμενοι ότι αυτός ο διαλυμένος και, αν θέλετε, διαφανής μηχανισμός που παραλάβατε, είχε, αν θέλετε, σε μια προηγούμενη κρίσιμη περίοδο της πανδημίας τη διαχείριση επίσης αδιαφανών υποθέσεων διαλογής της μονάδας συστατικής θεραπείας. Ελάτε, κυρία Τζάκρη, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Και επίσης, κύριε Υπουργέ, για τον οποίο μηχανισμό μας διαβεβαίωναν οι προκάτοχοί σας ότι υπάρχουν αντικειμενικές διαδικασίες που δεν χωρούν καμία παρέμβαση, τάχα ακριβοδίκαιες όπως ο Αριστίδης ο Δίκαιος. Και θέλω, κύριε Υπουργέ, να κλείσω με αυτό, ότι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 για τις VIP-MEDH αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου.
και ότι κοντά στα χαλασμένα στενεφόρα, τους κρυπτόμενους υπαλλήλους ή αν θέλετε ακόμα κύριε Υπουργέ και σε αυτή την κατάσταση των τοποθετημένων σε θέσεις ευθύνης κομματικών αριστών ή ακόμα αν θέλετε και με τα καθημερινά πρωτοσέλιδα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που δόλως είναι εχθρικά απέναντι στην κυβέρνηση, θέλω πραγματικά να ρίξετε μια ματιά στους 38.000 θανάτους της πανδημίας. Καλώς, καλώς. Εντάξει, κύριε Τζάκρη. Λοιπόν, πέθαναν, κύριε, δεν ήταν καν εκ των αρίστων. Κύριε Κατρίνη,